Ελληνίδες και Έλληνες, σας καλωσορίζω στην απόψινή συγκέντρωση της κοινωνία. Είναι από τις ελάχιστες φορές που μου δίνεται η δυνατότητα να επικοινωνήσω μαζί σας σε όλες τις άκρες της πατρίδας μας μέσω της τηλεόρασης. Αυτό γίνεται με απόφαση της Διευπουργικής Επιτροπής λόγω των εκλογών. Εκεί εντάσσονται και όποια διαφημιστικά μηνύματα της κοινωνία βλέπετε. Κανένας τηλεοπτικός σταθμός Πανελλήνιας Εμβέλειας δεν έχει ποτέ καλέσει την παράταξή μας για να εκθέσει τις απόψεις της εδώ και 4 χρόνια που έχουμε ιδρυθεί και έχουμε λάβει ήδη μέρος σε 4 εκλογικές αναμετρήσεις. Με προσωπικές θυσίες των φίλων και μελών μας. Καλούν τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα, τα ίδια και τα ίδια κόμματα. Όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι όμως κόπτονται για τον πλουραλισμό και την αντικειμενική ενημέρωση. Ψάχνουν τις νέες ιδέες, τους νέους ανθρώπους, το νέο ήθος στην πολιτική. Τα πράγματα αλλάζουν αν είσαι απροκάλυπτα υποτελής και οπαδός της νέας τάξης, όπως είδαμε. Τότε ανοίγουν οι πόρτες τηλεόρασης. Αυτή είναι η κατεπίφαση δημοκρατία μας. Αυτοί οι διαπλεκόμενοι της πολιτικής, οικονομικής και επικοινωνιακής ελίτ δημιουργούν και συντηρούν όλα τα παρακμιακά φαινόμενα της πολιτικής σκηνής. Φαινόμενα σαν αυτά που είδαμε τις προάλλες και θα δούμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στο προσεχές διάστημα. Η βία, από όπου και αν προέρχεται, είναι καταδικαστέα. Είναι όμως μόνο σωματική βία. Ο αποκλεισμός από οποιοδήποτε επαναλαμβάνω μέσω ενημέρωσης Πανελλήνιας Εμβέλειας, ο οποίος διαρκεί πάνω από 4 χρόνια, δεν είναι βία. Όταν συναντάμε το τείχος της άρνησης σε κάθε βήμα αυτής της παράταξης, αυτό δεν σημαίνει ότι με τη βία προσπαθούν να μας αναγκάσουν να σταματήσουμε, φημώνοντάς μας. Κυρίες και κύριοι, βιώνουμε σήμερα την κατάλυση του ήθους, της αξιοπρέπειας, της ίδιας της δημοκρατίας. Το πολιτικό σύστημα έγινε πλέον περίγελος των πάντων. Όλοι σχεδόν συνεργάζονται με όλους όσους απερίφραστα κατεδίκασαν προλίγων ημερών για να πετύχουν την εκλογική της σωτηρία. Τα ίδια δε πρόσωπα τα οποία απαξίωσε ο ελληνικός λαός στις 6 Μαΐου επιμένουν να θέλουν να μας σώσουν. Σήμερα στην πολιτική σκηνή δεσπόζουν τα ψεύτικα διλήμματα. Ευρώ ή δραχμή, με την Ευρώπη σε απομόνωση, με την πρόοδο ή με την οπισθοδρόμηση. Γινόμαστε μάρτυρες μιας ακατάσχητης προπαγάνδας, μιας ανεφόρων κινδυνολογίας από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την οποία ενορχιστρώνουν οι βασικοί μέχρι χθες πυλώνες του πολιτικού συστήματος της χώρας. Γινόμαστε μάρτυρες αθέμητων παρεμβάσεων των φίλων και συμμάχων στο εσωτερικό της χώρας, για να μην αλλάξει το πολιτικό σκηνικό. Εκφοβίζουν και εκβιάζουν, γιατί πήραν το μήνυμα στις εκλογές της 6ης Μαΐου ότι ο ελληνικός λαός δεν θέλει, δεν αντέχει την εξαθλίωση που του επέβαλαν. Αυτές οι πιέσεις θυμίζουν τις αφόρητες απειλές και τους εκβιασμούς προς τον πρόεδρο Τάσο Παπαδόπουλο και τον κυπριακό λαό, ώστε να αποδεχθούν το προδοτικό σχέδιο ΑΝΑΝ. Τα αποτελέσματα διέψευσαν τους εκβιαστές. Έτσι και σήμερα μας εκβιάζουν και μας φοβίζουν για να υποταχθούμε. Πριν μπούμε στην λογική των πραγματικών διλημάτων, ας δούμε πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό στην πατρίδα μας. Η νεοφιλελεύθερη δεξιά μάζεψε τα αποκόμματα σε ένα κόμμα. Μάζεψε τους ανθρώπους οι οποίοι, αν είχαν στοιχειώδη αξιοπρέπεια, θα είχαν πάει στο σπίτι τους από τη στιγμή που, ενώ ήταν για πολλά χρόνια παρόντες στην κεντρική πολιτική σκηνή και διέθεταν συνάμα τεράστιους οικονομικούς πόρους για την προβολή τους, αποδοκιμάστηκαν και αποκλείστηκαν από τη Βουλή. Τώρα σπέβδουν για να μην χάσουν την καρέκλα. Εδώ σαργεί. Ο λαός μας έχει απέναντί του από τη μία πλευρά τα κόμματα του Μνημονίου και της Νεοδεξιάς και του ΠΑΣΟΚ και από την άλλη τα λεγόμενα αντιμνημονιακά. Καλείται να επιλέξει μέσα από εκβιασμούς και παραπληροφόρηση. Ποιον όμως να εμπιστευτεί ο λαός μας? Μιλάτε για ασφάλεια, κύριε Σαμαρά, όταν εσείς μαζί με το ΠΑΣΟΚ δημιουργήσατε την ανασφάλεια στο ελληνικό λαό με αυτά που υπογράψατε. Μιλάτε για ασφάλεια εσείς, κύριε Σαμαρά, όταν μαζί με εσάς κυβερνήσατε την Ελλάδα και μαζί με όσους μαζέψατε πρόσφατα στο κόμμα σας για πολλά χρόνια και την οδηγήσατε στην καταστροφή. Ασφάλεια θεωρείτε το να ηγηθείτε μιας νέας κυβέρνησης μαζί με τυχοδιώκτες και πρώην κατηγόρους σας, η οποία δήθεν θα προσπαθήσει να αλλάξει τους όρους του μνημονίου.
Μα μόλις λίγες μέρες πριν ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας δήλωσε «Δεν τίθεται θέμα επαναδιαπραγμάτευσης του μνημονίου. Είτε δέχεται τους όρους η Ελλάδα, είτε όχι». Μιλώντας για ασφάλεια, σαφώς υπονοείται και τους νέους χειρισμούς σας το μεταναστευτικό πρόβλημα, το οποίο το ΠΑΣΟΚ αλλά και οι δικές σας ανερμάτιστες και άφρονες πολιτικές δημιούργησαν. Θυμόμαστε τον κύριο Παυλόπουλο να ευχαριστεί τους μετανάστες για τη συμμετοχή τους στην ανάπτυξη Ελλάδος. Ο κύριος Σιμίτης και το κόμμα σας καλούσαν τους ξένους εργάτες για να εξασφαλίσουν με τη φθηνή ανασφάλιστη εργασία τους τα κέρδη των μεγαλοεργολάβων της διαπλοκής. Τώρα τους καταλογίζεται και ορθώς την ραγδαία αύξηση εγκληματικότητας και την εκμετάλλευση των εθνικών πόρων. Έτσι δημιουργείται τις συνθήκες ώστε οι Έλληνες εργαζόμενοι να θυμώσουν αλλά συγχρόνως να αποδεχθούν τις περικοπές στους μισθούς και συντάξεις στο σύστημα υγείας. Διαλύσατε τη χώρα εσείς και το ΠΑΣΟΚ και τώρα συνεχίζετε πλανώντες και πλανόμενοι γιατί δεν έχετε τι άλλο να κάνετε άλλωστε. Η πολιτική για σας και τους συναδέλφους σας του ΠΑΣΟΚ είναι το επάγγελμα με το οποίο αδιάκοπα εξαπατάτε τον ελληνικό λαό. Μιλάτε για πατριωτισμό, κυρία Σαμαρά, όταν συνεργάζεται με την κυρία Μπακογιάννη, η οποία ως Υπουργός Εξωτερικών μας έδωσε ξεκάθαρα το στίγμα της υποτέλειας, της ενδοτικότητας και της δουλοπρέπειας. Ας θυμηθούμε τι έλεγε το 2000 το ΠΑΣΟΚ και αργότερα η Νέα Δημοκρατία. Θα σας σώσουμε. Και δείτε που έφτασαν τη χώρα. Συγχρόνως ας θυμηθούμε ποιος προωθεί συγκεκαλυμμένα ή απροκάλυπτα την παγκοσμιοποίηση και τη νέα τάξη πραγμάτων. Ποιοι συνέταξαν τα άθλια βιβλία της γλώσσας και της ιστορίας που μορφώνουν υποτίθεται τα παιδιά μας. Ποιοι ψήφισαν το Σύμφωνο Συμβίωσης, ποιοι θεωρούν την Εκκλησία φορέα αντί την ψυχή του έθνους, ποιοι προωθούν την κάρτα του πολίτη και την αδιάκοπη κατασκοπία και παρακολούθηση του ανθρωπίνου προσώπου. Από την άλλη πλευρά, για τη λεγόμενη αριστερά του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Κουβέλη, αδυνητούμε να αντιληφθούμε πού ακριβώς διαφωνούν μεταξύ τους για το μνημόνιο. Όταν πηγαίνεις σε μια διαπραγμάτευση και εκ των προτέρων δηλώνεις ότι ο σκοπός σου είναι να είσαι μέσα στο ευρώ, δεν ακολουθεί διαπραγμάτευση. Απλά οι άλλοι σου επιβάλλουν τους όρους τους. Τα κόμματα όμως αυτά έχουν παρόμοιες θέσεις και στα εθνικά μας θέματα, στο μεταναστευτικό, στα θέματα που άπτονται της ορθοδόξου παραδόσεως του γένους μας. Αυτή η αριστερά μιλάει τώρα για πατριωτισμό, όπως και το ΠΑΣΟΚ άλλωστε, όταν λίγο καιρό πριν από τους ίδιους χώρους και την δίθεν προοδευτική αριστεροθολούρα των ΜΜΕ, όποιος μιλούσε με αγάπη για την πατρίδα του χαρακτηριζόταν εθνικιστής και ακραίος. Γνωρίζει άραγε ο ελληνικός λαός τις θέσεις τους για το μεταναστευτικό. Σταχυλογώ κάποιες. Εφαρμογή του συστήματος ανοιχτής και διαρκούς νομιμοποίησης υποπροϋποθέσεις. Κατάργηση των άτυπων επαναπροωθήσεων από τον Εύρο και το Αιγαίο. Διακοπή κάθε προσπάθειας τεχνητού περιορισμού του αριθμού αιτήσεων ασυλίας που εγκρίνονται. Και το τερατώδες, καθιέρωση της αρχής κατοικίας προκειμένου για την κτήση ηθαγένειας. Δηλαδή ανήκουν στα πράγματα που δεν εφαρμόζονται πουθενά στον κόσμο, ενώ η χώρα μας είναι αντιμέτωπη με την εισβολή εκατομμυρίων λάθρομεταναστών. Για ποια εθνική κυριαρχία μιλάει ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Κουβέλης? Δέχονται την αξία του έθνους, του εθνικού κράτους και της εθνικής συνείδησης? Και αν τη δέχεται ο κύριος Τσίπρας και οι συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ που πολύ αμφιβάλλω, πώς την εκφράζουν? Με τον κύριο Πέτρο Τατσόπουλο που μέσω των ντοκιμαντέρ που παρουσίασε ισχυρίζεται τελικά ότι την εθνική μας συνείδηση την κατασκεύασαν οι Γάλλοι διαφωτιστές? Ή αντίστοιχα ο κύριος Κουβέλης με την κυρία Ρεπούση? Δείτε τις θέσεις των ΣΥΡΙΖΑ Δημάρ για το όνομα των Σκοπίων για τη μουσουλμανική μονότητα της Θράκης. Δείχνουν μια επιλεκτική ευαισθησία στα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί ποτέ δεν ακούσαμε να μιλούν για τους Έλληνες Βορείου Ηπείρου και για τους χριστιανούς της Τουρκίας. Θυμηθείτε την αποδοχή από μέρους τους του προδοτικού σχεδίου ΑΝΑΝ για την Κύπρο. Δείτε τις θέσεις τους για την Ορθόδοξη Εκκλησία, την κατάργηση της μισοδοσίας του κλήρου, την κατάργηση πρωινής προσευχής και του εκκλησιασμού. Στα κόμματα του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Κουβέλη, που αποτελούν τις ιδεολογικές μήτρες της εθνοαποδόμησης, αφιερώνω ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Μίλαν Κούντερα, το βιβλίο του Γέλιου και της Λύθης. Γράφει ο συγγραφέας: «Το πρώτο βήμα για να εξοντώσει ένα έθνος είναι να διαγράψει τη μνήμη του. Να καταστρέψεις τα βιβλία του, την κουλτούρα του, την ιστορία του. Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία, να κατασκευάσει μια νέα παιδεία, να επινοήσει μια νέα ιστορία. Δεν θα χρειαστεί πολύ καιρό για να αρχίσει αυτό το έθνος να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν. Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα».
πρόσφατα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Μπαλάφας, 24/5/12, δήλωσε ότι είναι έτοιμη για ισχυρότατη περικοπή των εξοπλιστικών δαπανών, ρισκάροντας, όπως είπε, στο θέμα της τουρκικής επιθετικότητας. Η εθνική ανάταση και η εθνική αυτοπεποίθηση, που είναι απαραίτητη για την πατρίδα μας, αν τη δούμε ιστορικά, καλλιεργήθηκε ανέκαθεν από την ελληνοορθόδοξη παιδεία και από διανοούμενους που είχαν μέσα στην ψυχή τους την Ελλάδα. Εθνική αναγέννηση με εθνομηδενιστικές απόψεις ποτέ δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Η πατρίδα μας, για να ανακάμψει οριστικά, χρειάζεται ο καθένας από εμάς να αποκτήσει εθνική αυτοσυνειδησία. Να ενδοσκοπήσουμε, να δούμε τα λάθη και τις παραλήψεις μας που μας οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση και να βρούμε τελικά τις ρίζες μας. Ποιοι πραγματικά είμαστε. Όταν βρούμε τη χαμένη μας ταυτότητα, τη ρωμιοσύνη, τότε έχουμε όλες τις προϋποθέσεις και τα εφόδια για να ανορθώσουμε το γένος μας. Θα εκλέξουμε για πολιτικούς άρχοντες ανθρώπους με ήθος, αρχές και αξιοσύνη να διοικήσουν την πατρίδα μας. Πραγματικούς συνεχιστές του μοναδικού κυβερνήτη του γένους, του Ιωάννη Καποδίστρια. Αυτή είναι η πολιτική πρόταση στην κοινωνία. Η επαναφορά μας στην πνευματική τροχιά της ρωμιοσύνης. Αγαπητοί φίλοι, αυτές οι εκλογές είναι πολύ χρήσιμες. Πρέπει να αντιληφθούμε τι πραγματικά απειλείται. Ο Άγγλος καθηγητής συγγραφέας και επικεφαλής στο τμήμα Βυζαντινολογίας στην Οξφόρδη, Πίτερ Φράνκοπαν, σε πρόσφατο άρθρο του που δημοσιεύτηκε στην Αγγλία, μας λέει ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Το φθηνό χρήμα, γράφει, φέρνει όμορφα αγαθά, αλλά προεξοφλεί κρίση, ενώ ο πόνος πέφτει αποκλειστικά στους Έλληνες. Η Κωνσταντινούπολη και η Αθήνα μπορεί να είχαν εθιστεί στο εύκολο χρήμα, αλλά η Δύση ήταν ο προμηθευτής τους. Σε μια άκρως ενδιαφέρουσα ανάλυση, ο Φράνκοπαν συνεχίζει πως πρόκειται για την ίδια ιστορία. Όπως τώρα οι Ευρωπαίοι προώθησαν εύκολο χρήμα στους Έλληνες πολιτικούς για να ζητήσουν μετά το λογαριασμό, έτσι και 800 χρόνια πριν οι άντρες της Τέταρτης Σταυροφορίας βρέθηκαν να πολιορκούν την υπερχρεωμένη Κωνσταντινούπολη. Όπως τότε οι Σταυροφόροι, έτσι και σήμερα οι Δυτικοί πιέζουν την Ελλάδα, συνεχίζει ο συγγραφέας, να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Τελικά οι Δυτικοί έκαναν την κίνησή τους. Αγόρασαν σε εξευτελιστικές τιμές τεράστια τμήματα της Ορθόδοξης Αυτοκρατορίας μας, παίρνοντας εμέσως τον έλεγχο της χώρας και έφεραν πολιτική, ηθική και πολιτισμική παρακμή. Κάτι που ο Φράνκοπαν προειδοποιεί ότι θα συμβεί και σήμερα στην περίπτωση της Ελλάδος. Ωστόσο, γράφει, η νέα Λατινική Αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης κράτησε μόλις 50 χρόνια προτού οι Έλληνες επιστρέψουν στην εξουσία. Αυτό ακριβώς επιδιώκουν οι ξένοι με τη συμπαιγνία του ντόπιου πολιτικού συστήματος, την πολιτισμική αλλίωση της πατρίδας μας. Στόχος τους είναι να μας μετατρέψουν σε γρεκύλους πολιτικά και ουνίτες θρησκευτικά. Στόχος τους είναι να καταλάβουν αυτό το κομμάτι της γης που λέγεται Ελλάδα και να υποτάξουν το λαό μας. Γι' αυτό πρώτα μας εξουθενώνουν οικονομικά. Γι' αυτό μετά την κατάργηση της ουσιαστικής παιδείας των αρχών και αξιών που άρδευαν το λαό μας για αιώνες, μας οδηγούν στη φτώχεια για να μην έχουμε καμία δυνατότητα αντίστασης. Το πραγματικό δίλημα είναι εθνική ανεξαρτησία ή εθνική υποτέλεια και εξαφλίωση του λαού μας. Κυρίες και κύριοι, στις 18 Ιουνίου του 1941, στην εφημερίδα Καλαμάτα της ομονίμου πόλεως, αντίγραφο της οποίας έχω στα χέρια μου, οι δοσύλλογοι των κατοχικών κυβερνήσεων των Γερμανών έστελναν μήνυμα στον ελληνικό λαό, στο οποίο μεταξύ άλλων έλεγε: «Η Ελλάς του κυρίου μέχρι σε σχάτων», αναφερόμενοι στο μεταξά που έλεγε ότι θα πολεμήσουμε μέχρι σε σχάτων, «ετάφη μετά από μία συντριπτική ήττα. Εις τη θέση της εγεννήθη η Ελλάς του ζωτικού χώρου της Ιταλίας. Η πρώτη ως υπτωμαΐνης. Η δευτέρα έχει τη δρόσο μιας νέας ζωής. Ας την αγκαλιάσουμε σφιχτά. Ίσως με τη νέα τάξη πραγμάτων ατενίσομεν καλυτέρας ημέρας. Ίσως εξέλθομεν εκ της δεινής θέσεως στην οποία ευρεθήκαμεν την επομένη στρατιωτικής καταρρεύσεως. Ίσως μας δοθούν τα μέσα να ζήσομεν. Ας προσγειωθόμεν και ας συνεργαστόμεν. Αλλιώς ας σβήσουμε την Ελλάδα και την ιστορία και τα ιδανικά μας». Κυρίες και κύριοι, μένουμε άφωνοι με την απόλυτη ταυτότητα των διλημάτων της πολεμικής γερμανικής κατοχής
και της σημερινής γερμανικής υποτίθεται ειρηνικής κατοχής που εστερνίζονται και προσπαθούν να επιβάλλουν στο λαό μας οι αρχηγοί των κάποτε μεγάλων κομμάτων εξουσίας. Εκβιαστικά διλήμματα της νέας τάξης από τους σημερινούς δοσύλλογους. Να συνεργαστούμε και να υποταχθούμε για να έχουμε ένα κομμάτι ψωμί να φάμε. Λοιπόν, εμείς δεν υποτασσόμαστε. Εμείς θεωρούμε, η πολιτική παράδοξη κοινωνία θεωρεί ότι η πολιτική είναι αρχές, είναι παιδεία, είναι πολιτισμός. Η πορεία του γένους μας επί 6.000 χρόνια έχει δείξει ότι οι αξίες και το ήθος του Έλληνα είναι αποτέλεσμα της θρησκευτικότητάς του. Γι' αυτό για μας η Εκκλησία είναι η ψυχή του γένους, όπως ήταν για τους ήρωες του 21. Ο αγώνας ήταν τότε για τον Χριστού την πίστη, την Αγία, για τις πατρίδες την ελευθερία. Γι' αυτό οποιαδήποτε πολιτική στρέφεται εναντίον της Εκκλησίας μας, στρέφεται εναντίον του γένους μας. Αυτός είναι ο λόγος που είμαστε αντίθετοι με το χωρισμό Εκκλησίας κράτους, είμαστε αντίθετοι με τη διακοπή της μισθοδοσίας του κλήρου, είμαστε αντίθετοι με τη διαγραφή του θρησκεύματος από τις ταυτότητες, καθώς και με την έκδοση ταυτοτήτων και καρδικών εγγράφων που προσβάλλουν την ορθόδοξη συνείδηση και κατασκοπεύουν και φυλακίζουν το ανθρώπινο πρόσωπο. Επιδιώκουμε ουσιαστική παιδεία, η οποία αναμορφώνει τους νέους μας με αρχές και ήθος, με τα ιδανικά της ελληνοορθόδοξης παραδόσεώς μας. Θα αγωνιστούμε να αποκατασταθεί η ιστορία μας στην εκπαίδευση και στο μάθημα των θρησκευτικών ως ομολογιακό για την κατήχηση των νέων μας. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να κάνω μια σύντομη αναφορά στις θέσεις, στις πολιτικές, της πολιτικής παρατάξεως κοινωνία. Όσον αφορά στο θέμα της λαθρομετανάστευσης, η Ελλάδα έχει γίνει ξέφραγο αμπέλι. Η χώρα μεσοπρόθεσμα μουσουλμανοποιείται, ενώ αλλοιώνεται επικίνδυνα η εθνολογική σύνθεση και η κοινωνική συνοχή. Προτείνουμε άμεσο επαναπατρισμό όλων των λαθρομεταναστών που βρίσκονται στη χώρα. Χάραξη εθνικής μεταναστευτικής πολιτικής που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ποσόστοση των αλλοδαπών που μπορούν να βρίσκονται στην Ελλάδα, απέτηση υιοθέτησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεκριμένων μέτρων, ώστε να πιεστεί η Τουρκία να παραλαμβάνει άμεσα όσους συλλαμβάνονται στην ελληνοτουρκική μεθόριο. Και υπάρχουν τέτοιοι τρόποι. Ακόμα, όσον αφορά τις εξουσίες, αποσύνδεση δικαστικής εξουσίας του στρατού και των σωμάτων ασφαλείας από την κρίση των εκάστοτε κυβερνώντων. Η δικαστική, η στρατιωτική και τα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας θα κρίνονται από τα συμβούλια κρίσεων των κλάδων τους και όχι από τους υπουργούς. Χρειάζονται ριζικές αλλαγές στη δημόσια διοίκηση και στη λειτουργία του κράτους. Χρειαζόμαστε ένα κράτος λιγότερο δαπανηρό, αρρωγό του πολίτη, όχι λιγότερο κράτος. Μια δημόσια διοίκηση στην οποία δεν θα έχουν τη δυνατότητα τα πολιτικά πρόσωπα να παρεμβαίνουν. Περιορισμός των Υπουργείων σε 8 και κατάργηση των θέσεων των υφυπουργών. Εφαρμογή ενός δίκαιου μακροχρόνιου φορολογικού συστήματος που δεν θα φορολογεί τους μισθούς, αλλά τα πλεονάσματα πλούτου. Κατάργηση του νόμου περί ανευθυνότητας των υπουργών και της βουλευτικής ασυλίας για μη πολιτικούς λόγους. Στην εξωτερική μας πολιτική θα πρέπει να τη δούμε ως ανεξάρτητη και διεκδικητική, με στόχο την προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, αλλά και την οικονομική και γεωστρατηγική μας αναβάθμιση. Ουσιαστική αναβάθμιση των σχέσεων με τη Ρωσία, στον εμπορικό και στον στρατιωτικό τομέα. Αυτό το δεύτερο είναι πολύ σημαντικό και δεν το έχει τολμήσει μέχρι σήμερα κανένα πολιτικό σχήμα. Για μας η ομόδοξη Ρωσία είναι πολύ πιο αξιόπιστη από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αλλαγή της ασκούμενης πολιτικής κατευνασμού και συνεχούς υποχωρητικότητος έναντι της Τουρκίας και της Αλβανίας. Επιστροφή στο ενιαίο αμυντικό δόγμα Ελλάδος-Κύπρου. Τελεσίγραφο στα Σκόπια για το όνομα του κρατικού μορφώματος. Διοικητική παρουσία του ελληνικού κράτους στη Θράκη. Άμεση ανακήρυξη της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και εκμετάλλευση του τεράστιου ορυκτού πλούτου που βρίσκεται στο υπέδαφος της χώρας μας. Στήριξη της οικογένειας με συγκεκριμένα μέτρα. Ένα από αυτά είναι ο μισθός, κανονικός μισθός στις τρίτεκνες μητέρες και άνω, τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες, ώστε τα Ελληνόπουλα θα ανατρέφονται από τις μητέρες τους αφενός και αφετέρου θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Ειδικά για τις πολύτεκνες οικογένειες. Προτείνουμε
Απαλλαγή, επαναφορά της απαλλαγής από δημοτικά τέλη μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ ανεξαρτήτως ύψου οικογενειακού επιδόματος. Μη επιβολή έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης σε πολίτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 60.000 ευρώ. Ρύθμιση των αυθαιρέτων ακινήτων πολυτεχνικών οικογενειών με κόστος μειωμένο κατά 50% από τον αλογούν. Επαναφορά της δυνατότητας μεταγραφής φοιτητών πολυτεχνικών οικογενειών σε αντίστοιχες σχολές εντός του νομού κατοικίας των φοιτητών, προσαρμοσμένη στα σημερινά δεδομένα και πολλά ακόμα. Κυρίες και κύριοι, ειδικά για την οικονομία, όπου έχει γίνει το πεδίο μιας χείριστης παραπληροφόρησης και εκφοβισμού του ελληνικού λαού. Η πολιτική παράταξη κοινωνία έχει συγκεκριμένο σχέδιο εξόδου από την κρίση. Θα ξεσκεπάσουμε τις πλάνες και τα ψέματα, γιατί εμείς πιστεύουμε στην αλήθεια και η αλήθεια για μας είναι πρόσωπο. Το δίλημα ευρώ ή δραχμή είναι ψευδές, διότι δεν υπάρχει τρόπος η χώρα να βγει άμεσα από το ευρώ. Συγχρόνως, πέραν του όποιου οικονομικού κόστους για το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα απαιτεί η έξοδος της χώρας μας, υπάρχει ο σοβαρότατος κίνδυνος να προκληθεί ένα ντόμινο εξελίξεων που θα οδηγήσει στην κατάρρευση του ευρώ. Οι ισορροπίες είναι ιδιαίτερα ασταθείς, όπως έδειξε το γεγονός με την Ισπανική Τράπεζα που συνέβη προ λίγων ημερών. Είναι παράλογο να πιστέψουμε ότι θα αυτοκτονήσουν, σε εισαγωγικά, θα επιτρέψουν δηλαδή σε μια χώρα με περίπου 1% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης να καταστρέψει το κοινό νόμισμα, χάνοντας συγχρόνως τα χρήματά τους. Μιας και οι επίσημοι δανειστές κατέχουν ομόλογα 162 δις ευρώ, ελληνικά ομόλογα. Στα τέλη του Μαΐου, ο κύριος Νταλάρα, επικεφαλής της Διεθνούς Ένωσης Τραπεζών, δήλωσε ότι η έξοδος της Ελλάδος από το ευρώ θα αποσταθεροποιούσε την παγκόσμια οικονομία. Υπάρχουν πολλές δηλώσεις, δεν θα σας κουράσω, αξιωματούχων κυβερνητικών των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που λένε ακριβώς αυτό. Όπως ο κύριος Γιούνκερ, δεν μπορούμε να φανταστούμε την Ελλάδα εκτός ευρώ, αυτά είναι νοησίες. Άρα οι εκβιασμοί είναι πλαστοί. Επιπλέον, η Ελλάδα έχει μια ιδιαίτερη συμβολική αξία για την Ευρώπη, γιατί είναι η κοιτίδα του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Είδαμε μάλιστα την αναδίπλωση της κυρίας Λαγκάρτ μετά τις ατυχείς πρόσφατες δηλώσεις για τους Έλληνες. Είναι λοιπόν ψευδεπίγραφες οι απειλές και οι εκβιασμοί ότι δίθεν θα μας βγάλουν από το ευρώ. Εμείς έχουμε το δικαίωμα να επιλέξουμε τι συμφέρει τη χώρα μας. Η Ελλάδα ανήκει δικαιωματικά στην Ευρώπη, γιατί της έδωσε τα φώτα του πολιτισμού. Η Ελλάδα είναι Ευρώπη. Είναι όμως η Ευρώπη χώρος της αλληλεγγύης και της κοινωνικής δικαιοσύνης, όπου η πολιτική ορίζει την οικονομία? Ή είναι αυτή που την οικονομία την ορίζουν οι τραπεζίτες και οι κερδοσκόποι? Αυτή την Ευρώπη εμείς δεν τη θέλουμε. Η ρωμαϊκή παράδοση του λαού μας καταδεικνύει την οικουμενικότητα του ελληνισμού και τον κοσμοπολιτισμό του. Άλλο όμως είναι αυτό, και άλλο είναι η παγκοσμιοποίηση την οποία προσπαθούν με το ζόρι να μας επιβάλλουν και είναι ο πνευματικός θάνατος των ανθρώπων. Οι περισσότεροι από τους ευρωπαϊστές, σε εισαγωγικά ο όρος, μεταστές της αντίληψης του πελατειακού κράτους, της αδιαφάνειας, της δουλοπρέπειας και της μεταφοράς ξένων πολιτισμικών προτύπων στη χώρα μας. Είναι αυτοί που μέχρι τελευταία στιγμή ψήφιζαν νομοσχέδια εξυπηρετώντας συγκεκριμένα συμφέροντα. Είναι αυτοί οι οποίοι κατηγορηματικά δήλωναν ότι τίποτα δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε. Και τώρα δήθεν θα αλλάξουν το μνημόνιο. Η όποια χαλάρωση των όρων του, αν επέλθει, θα είναι αποτέλεσμα της ψήφου του ελληνικού λαού, γιατί οι Ευρωπαίοι πήραν το μήνυμα των εκλογών της 6 Μαΐου. Τώρα πρέπει να το ξαναπάρουν στις 17 Ιουνίου. Αναρωτηθήκατε, κυρίες και κύριοι, γιατί δεν έχουμε βιομηχανία, ενώ έχουμε τις πρώτες ύλες. Αναρωτηθήκατε πώς έκλεισαν τα εργοστάσια στην Ελλάδα και τώρα ετοιμάζεται να πουληθεί η Λάρκο αφού την διέλυσαν πρώτα. Το πραγματικό δίλημα για να επανέλθουμε στην οικονομία είναι με ποια μέθοδο δημιουργείται ανάπτυξη και αντιμετωπίζονται τα τεράστια κοινωνικά προβλήματα, όπως η ανεργία και η φτωχοποίηση του ελληνικού λαού, γιατί η σημερινή τραγική κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Έχουμε κατακόρυφη μείωση του ΑΕΠ της χώρας, πάνω από 20% μέχρι το 2011. Ήδη το 2012 η μείωση είναι στο 6% το πρώτο τρίμηνο. Ανεργία πάνω από 50% στους νέους, κοντά στο 25% γενική ανεργία μέσα στο καλοκαίρι. Τραγικά προβλήματα που διαλύουν την κοινωνική συνοχή.
Το πρόβλημα το δικό μας είναι ότι, της Ελλάδος εννοώ, είναι ότι αφενός έχουμε ένα τεράστιο παράνομο εμπολής χρέος, το οποίο προέκυψε από τον ανατοκισμό του τόκου, για την εξυπηρέτηση του οποίου δίνουμε υπέροκα ποσά για τόκους και τοκοχρεωγλήσια αφενός, και αφετέρου τα υπέροκα ποσά επίσης που δίνουμε από τον προϋπολογισμό μας στις τράπεζες. Οι θέσεις μας λοιπόν είναι στάση πληρωμών στους δανειστές και σύσταση Διεθνούς Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου που θα καθορίσει το ακριβές ποσό του χρέους, διαγράφοντας μεγάλο μέρος του ως επαχθές και απεχθές. 130 δις ευρώ έχει δώσει η πατρίδα μας για τόκους τη δωδεκαετία 2000-2011. 130 δις ευρώ. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Τα χρήματα που εισπράττει το ελληνικό κράτος από τη φορολογία είναι επαρκή για πληρωμή μισθών και συντάξεων, γιατί αυτός είναι ο αντίλογός τους. Σταματάς να πληρώνεις, σταματάμε να σου δίνουμε. Δεν έχουμε ανάγκη τα χρήματά τους. Όσα διαδίδονται περί του αντιθέτου είναι ασύστολα ψεύδι και κατατρομοκράτηση του ελληνικού λαού. Γιατί, όπως είπα, τα χρήματα που εισπράττει από τη φορολογία το ελληνικό κράτος επαρκούν για πληρωμή μισθών και συντάξεων. Δεν θα δώσω ιδιαίτερα οικονομικά στοιχεία να μην σας κουράζω. Ένα γενικό περίγραμμα θέλω να κάνω. Λόγω όμως της τεράστιας ύφεσης που περνάει η χώρα μας, που ούτε οι ίδιοι την έχουν υπολογίσει, γιατί ποτέ σε κανένα οικονομικό στοιχείο δεν έχουν πέσει μέσα μέχρι τώρα, θυμάστε το 2010 μέχρι σήμερα, μπορεί να υπάρξει ένα έλλειμμα, 1 με 2 δις μέσα στο 12. Αυτό μπορεί να καλυφθεί με έκδοση εντόκων γραμματείων του ελληνικού δημοσίου, 3 μήνες ή 6 μήνες διάρκειας, το οποίο έχει γίνει πάλι προσφάτως, και από αυτό τον βραχυχρόνιο δανεισμό δεν είμαστε αποκλεισμένοι. Τα συμπεράσματα της Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου απαιτούν χρονικό διάστημα κάποιων μηνών. Υπολογίζουμε ένα εξάμηνο, στη διάρκεια των οποίων η χώρα μένει στο ευρώ, γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, και διαπραγματεύεται με τους δανειστές. Εμείς, αν ήμασταν κυβέρνηση, θα απαιτούσαμε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αναλάβει τη στήριξη των τραπεζών, μιας και είναι δική της αρμοδιότητα σύμφωνα με τη συνθήκη του Μάστριχτ. Έτσι θα σταματήσουν να μεταβιβάζονται οι ζημιές των τραπεζών στον κρατικό προϋπολογισμό. 2009 με 2012, κυρίες και κύριοι, 156 δις στις τράπεζες θα πάνε, μέχρι τέλος του 12. Με το νόμο αυτό, 3723 του 2008, η πολιτική μας ηγεσία φόρτωσε τις ζημιές των ιδιωτικών οργανισμών που λέγονται τράπεζες στις πλάτες του ελληνικού λαού. Ενώ η συνθήκη του Μάστριχ λέει ακριβώς αυτό που προείπα, ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αναλάβει τις ζημιές τους. Έτσι λέει η συνθήκη του Μάστριχτ. Θα απαιτήσουμε να κουρευτούν και τα ομόλογα του διοικητικού τομέα, που δεν κουρεύτηκαν με το PSI, 162 δις είναι αυτά, την έντοκη επιστροφή του κατοχικού δανείου του 42. Θα απαιτήσουμε να αναγνωριστεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με το δόγμα της αλληλεγγύης και της συνομίας των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έπρεπε να κριθούμε με το ίδιο κριτήριο δανεισμού χρημάτων με τις υπόλοιπες χώρες. Η Γερμανία όμως δανειζόταν με 2% στα δεκαετία ομόλογα και δάνειζε την Ελλάδα, η Κεντρική Τράπεζα της Γερμανίας, με 8%. Να αναγνωριστεί ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είναι συνυπεύθυνες με τις ελληνικές για τη χρεοκοπία της πατρίδας μας, διότι η γνώση του συμπαιγνία σε βάρος του ελληνικού λαού. Αποδοχή ψευδών στοιχείων, επανειλημμένα, και άλλωστε αυτό επιβεβαίωσε και ο Άγγλος καθηγητής, κ. Φράγκομπαν, όπως προείπα. Σε αυτές τις διεκδικήσεις μας θα βρούμε συμπαραστάτες, πολλούς ανθρώπους του πνεύματος και της οικονομίας από όλο τον κόσμο. Ο Γερμανός νομπελίστας συγγραφέας Γκούντερ Γκρας επέλεξε να παρέμβει στη συζήτηση για την ελληνική κρίση και τη στάση που τηρεί η Ευρώπη απέναντι στην Ελλάδα με ένα ποίημα που έχει τίτλο «Η ντροπή της Ευρώπης». Η Ευρώπη, γράφει ο Γκρας, βάζει την Ελλάδα, τη χώρα στην οποία οφείλει το πνεύμα της, στο ικρίωμα και την καταδικάζει στη φτώχεια. Από τη χώρα που σου έδωσε το λίκνο και βρίσκεται κοντά στο χάος, μένεις μακριά. Και πιο κάτω, ποιες, επιτέλους ποιες, αλλά ο Σωκράτης σου δίνει, επιστρέφει με οργή γεμάτο το ποτήρι, γράφει ο Γκρας, λέγοντας πως για σένα η Αντιγόνη φοράει μαύρα και πενθεί ο λαός που σε φιλοξένησε
Και κλείνει με την προφητεία πως η Ευρώπη θα μαραζώσει χωρίς πνεύμα με την απουσία της Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, σας καλώ να συγκρίνετε τα λόγια του Γερμανού ποιητή με τον εξευτελιστικό ψυχολογικό εκβιασμό που είδαμε σε τηλεοπτικό σπότ της Νέας Δημοκρατίας. Ο δάσκαλος ντρέπεται για τη χώρα του και σκύβει το κεφάλι μετά τις ερωτήσεις των μαθητών του. Αυτός δεν είναι Έλληνας δάσκαλος, όπως και η Νέα Δημοκρατία δεν έχει σχέση με ελληνικό και μάλιστα πατριωτικό κόμμα. Οι δικές μας νομοθετικές ενέργειες θα είναι δημιουργία του νομικού πλαισίου για την εθνικοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδος. Τις προάλλες δόθηκε μια ανακοίνωση από την Τράπεζα της Ελλάδος όπου προσπαθεί να ανασκευάσει, γιατί έχει γίνει πολύς ντόρος το τελευταίο διάστημα, για το γεγονός ότι πρόκειται για μια αμιγώς ιδιωτική εταιρεία που έχει αναλάβει τη διαχείριση, την συναλλαγματική ισοτιμία προευρώ της χώρας και τώρα αντιπροσωπεύει τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μια ιδιωτική επιχείρηση. Προσπαθώντας να ανασκευάσει, έχει κάνει μια δήλωση λοιπόν, στην οποία είναι ξεκάθαρο ότι αυτό που γινόταν μια τεράστια συμπαιγνία. Δηλαδή, ο ελεγκτής ήταν ο ιδιοκτήτης. Δεν θα σας πω περισσότερα, μην σας κουράσω, αλλά φαίνεται από την ανακοίνωσή της ότι οι μέτοχοι της Τράπεζας Τράπεζας Ελλάδος ήταν οι τράπεζες, τα πιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στη χώρα και τα οποία υποτίθεται ότι αυτή ελέγχει. Αυτή είναι η κοροϊδία και η συμπαιγνία του ελληνικού λαού. Εμείς λοιπόν προτείνουμε, πέραν του νομικού πλαισίου για την εθνικοποίηση Τράπεζας Ελλάδος και μόνο, όχι των υπολείπων τραπεζών, γιατί θα μεταβιβαστούν οι ζημιές τους στις πλάτες του ελληνικού λαού, και αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέω. Στις υπόλοιπες τράπεζες άμεσος έλεγχος, ώστε να έλθουν στο φως όλα τα οικονομικά τους στοιχεία, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με την ελάφρυση των δανειοληπτών. Απαιτείται μια νέα συσάχθεια με περικοπή δανείων και νοικοκυριών, δανείων νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Και τρίτον, απονομιμοποίηση των συμβάσεων. Ενώ τα χρήματα του κρατικού προϋπολογισμού επαρκούν για τη λειτουργία του κράτους, θα χρειαστούμε και άλλα, ώστε να τροφοδοτήσουμε την ανάπτυξη, τα οποία θα βρεθούν με δανεισμό από τρίτες χώρες, πράγμα που τώρα απαγορεύεται. Γι' αυτό μίλησα για απονομιμοποίηση των συμβάσεων. Συγχρόνως, στο πλαίσιο του στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης της πατρίδας μας, αν μέχρι τότε υπάρχει ευρωομόλογο για την κάλυψη ελλειμμάτων και την ανάπτυξη, προφανώς θα το χρησιμοποιήσουμε. Είτε υπάρχει όμως είτε όχι. Η χώρα πρέπει να αποκτήσει την πηγή του χρήματος για να τροφοδοτήσει την ανάπτυξη που θα δώσει δουλειά στους νέους και τις νέες της πατρίδος μας. Αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφασίσει τη δημιουργία χρήματος το οποίο θα δίνεται δωρεάν στα κράτη, όπως κάνει η Fed στις ΗΠΑ, αυτό μπορεί να γίνει. Αν όχι, θα πρέπει να γίνει με ένα νέο νόμισμα, είτε μεσοβέζικο καταρχάς, μία ενός τύπου ευρωδραχμή, είτε με τη νέα δραχμή. Θα πρέπει να επιστρέψουμε τότε στο εθνικό νόμισμα. Αυτό Αυτό ζήτησε ο Ιταλός πρώην Πρωθυπουργός κ. Μπερλουσκόνη προ 10 περίπου ημερών. Υπάρχει ένα σαφές και αναλυτικό και ακριβές πλάνο για την ανάπτυξη της χώρας που έχει καταρτήσει η πολιτική παράταξη κοινωνία, το οποίο δεν θα σας αναπτύξω γιατί δεν θέλω να σας κουράσω, μπορείτε όμως εύκολα να το βρείτε στην ιστοσελίδα της παρατάξεώς μας. Μιλάμε για την επανεκκίνηση που πρέπει να ξεκινήσει από τον αγροτικό τομέα, ο οποίος δίνει άμεσα αποτελέσματα, γιατί οι υπόλοιποι τομείς θέλουν θεσμικές αλλαγές, απαιτούν θεσμικές αλλαγές που είναι χρονοβόρες. Όμως ο πρωτογενής τομέας μπορεί να μας δώσει άμεσα αποτελέσματα σε λίγους μήνες, με στόχο την αυτάρκεια της χώρας. Αξιοποίηση τουρισμού ναυτιλίας, θα ρυθμίσουμε το ΦΠΑ, αυξάνοντας ή μειώνοντας ανάλογα. Σίγουρα στον τουρισμό θα έχουμε μείωση ΦΠΑ όπως και στα είδη πρώτης ανάγκης. Αλλού θα αυξηθεί στα είδη πολυτελείας, επενδύσει για τον ορυκτό πλούτο,
διεθνή διαγωνισμό για να κατασκευάσουμε ή έστω να συναρμολογήσουμε αυτοκίνητα στην πατρίδα. Μιλάμε για ανασύσταση της ΜΟΜΑ, για εκτέλεση άμεσων έργων υποδομής στη χώρα, που έχουν όλα πάει πάρα πολύ πίσω, όλα τα έργα υποδομής. Αν υπάρξει αλλαγή του νομίσματος, την οποία πολύ διάσημοι οικονομολόγοι προτείνουν σαν τη μόνη λύση, ένας από αυτούς είναι ο Πολ Κρούγκμαν, θα απαιτηθεί μια υποτίμηση. Μια υποτίμηση που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τόσο του ΟΣΑ, όσο και στελεχών του οικονομικού επιτελείου των Financial Times και όχι μόνο, δεν θα υπερβαίνει το 30%. Γιατί έχει ήδη προηγηθεί μια τεράστια εσωτερική υποτίμηση των μισθών και των εισοδημάτων γενικά των πολιτών αυτής της χώρας κατά 40%. Άρα τα υπόλοιπα είναι εκφοβισμός. Να θυμηθούμε ότι, και να τονίσουμε καλύτερα, το θέμα της ισοτιμίας του νέου νομίσματος δεν είναι κάτι στατικό, είναι δυναμικό και εξαρτάται από το πόσο αξιόπιστο είναι το πλάνο ανάπτυξης της χώρας. Βασίζεται δηλαδή στις προσδοκίες της αγοράς και στον επενδυτικό κίνδυνο. Ο ελληνικός λαός, να θυμηθούμε, πως δεν εστερεί το τίποτα από τα καταναλωτικά αγαθά όταν υπήρχε η δραχμή, ενώ παράλληλα με τη δυνατότητα της υποτίμησης μπορούσε να τονώσει την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών του. Σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί συναλλαγματικός έλεγχος για να αποφευχθεί η κερδοσκοπία, ρύθμιση επιτοκίων ώστε να προσελκύσουμε τις καταθέσεις, μείωση φορολογίας στα καύσιμα ώστε να καλυφθεί η αύξηση των τιμών λόγω υποτίμησης. Υπάρχουν βήματα που και εδώ τα έχουμε μελετήσει πολύ προσεκτικά ένα προς ένα. Να τονίσουμε εδώ και πάλι ότι έχοντας τον έλεγχο του νομίσματος μπορούμε να τροφοδοτήσουμε την ανάπτυξη. Ένας τρόπος βέβαια είναι οι δημόσιες επενδύσεις, αλλά δεν είναι μόνο αυτός. Λένε πολλοί εκφοβίζοντας ότι θα δημιουργηθεί τεράστιος πληθωρισμός όταν η Ελλάδα κόψει το δικό της νόμισμα. Πρέπει και αυτή την πλάνη να την αποδομήσουμε με οικονομικούς όρους. Όταν το χρήμα κατευθύνεται σε παραγωγικούς σκοπούς, δηλαδή ανάπτυξη βιομηχανίας ή πρωτογενούς τομέα, οπουδήποτε παραγωγικό, τότε δεν δημιουργεί πληθωρισμό. Δηλαδή όταν παράγονται προϊόντα των οποίων η αξία ισοδυναμεί με την έκδοση του νομίσματος, τότε δεν παράγεται πληθωρισμός. Πληθωρισμός παράγεται όταν το χρήμα πηγαίνει στην κατανάλωση. Τότε δημιουργεί πληθωρισμό. Ο άλλος που περιέγραψα πριν είναι ο λεγόμενος ενάρετος κύκλος της οικονομίας. Επενδύω και παράγω. Όπως έχουμε κατά επανάληψη τονίσει, αυτό που άμεσα απαιτείται είναι η αλλαγή της νοοτροπίας όλων μας. Πρέπει να παράγουμε. Πρέπει να δώσουμε το μήνυμα ότι είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε, να παράγουμε και να αποκτήσουμε αυτό που μας ανήκει. Όπως είπε διάσημος οικονομολόγος, η Τουρκία μπήκε στο Αιγαίο με τα ψαροκάικα, γιατί εμείς σταματήσαμε να ψαρεύουμε. Η τρέχουσα κατάσταση, κυρίες και κύριοι, όπως εκτιμάει η πολιτική μας παράταξη, η κοινωνία, είναι πολύ δύσκολη. Δεν υπάρχει εύκολος δρόμος. Η πατρίδα μας χρειάζεται εθνική ανάταξη από μια ηγεσία με όραμα για τον τόπο που θα δίνει η ίδια το παράδειγμα της αυτοθυσίας. Πρέπει να κάνουμε υπέρβαση της απελπισίας και της έλλειψης αυτοπεποίθησης που άφησαν τα χρόνια της παραλυτικής διακυβέρνησης. Δεν έχουμε τίποτα να περιμένουμε από πολιτικούς και κόμματα που λειτουργούν με βάση την κληρονομικότητα και το ρουσφέτι και κατέστρεψαν τόσο την αξιοπιστία όσο και τις ίδιες τις δομές της χώρας. Από αυτούς οι οποίοι με την εφαρμογή των μνημονίων που με ευκολία τους επέβαλαν οι εντολείς τους διέλυσαν τη χώρα και μετά χρησιμοποιούσαν την καταστροφή ως επιχείρημα για την ανάγκη νέων μέτρων. Έχουν ήδη ψηφίσει νέα μέτρα πάνω από 11 δις για τον Ιούνιο και η εφαρμογή τους έχει ανασταλεί προσωρινά χάρη στην ψήφο του ελληνικού λαού. Δεν έχουμε τίποτα να περιμένουμε από αυτούς που πλήρωσαν ομόλογο 435 δις τους κερδοσκόπους στις 15 Μαΐου, οι οποίοι κέρδισαν 250 με 300 εκατομμύρια σε λίγους μήνες, ενώ μπορούσαν να το αποφύγουν και συνάμα μας απειλούν πως δεν υπάρχουν χρήματα για μισθούς και συντάξεις. Πληρώθηκε, όπως είπαν, για να μην εκλειφθεί η άρνηση πληρωμής ως χρεοκοπία, που με τη σειρά της θα μπορούσε να προκαλέσει νομικές διαδικασίες κατά περιουσιακών στοιχείων του ελληνικού δημοσίου.
Τα επιχειρήματα είναι έολα. Πρώτον, διότι έχουν όλα υποθηκευθεί. Και δεύτερον, ακόμα και αν μας πήγαιναν στα δικαστήρια, θα πληρώναμε σε 10 περίπου χρόνια, όπως συνέβη με την Αργεντίνη. Όμως τώρα που η Ελλάδα έχει άμεση ανάγκη από ρευστό, τα χρήματα αυτά τα οποία δανείστηκαν με τον τρόπο που περιέγραψα πριν, που σας έλεγα ότι δεν είναι, έλεγα πως, ότι δεν είναι αποκλεισμένη η χώρα μας από το αποδανισμό βραχυχρόνιο, έτσι δανείστηκαν τα χρήματα αυτά, με τα οποία πληρώθηκε το ομόλογο στους κερδοσκόπους, ενώ μπορούσε να αποφευθεί. Δεν έχουμε τίποτα να περιμένουμε από κυβερνήσεις που έκαναν εγκληματικά λάθη και τώρα προσπαθούν να διχάσουν το λαό μας, με δηλώσεις όπως του κυρίου Λοβέρδου. 1 εκατομμύριο δημόσιοι υπάλληλοι ταλαιπωρούν τα υπόλοιπα 10. Στην πραγματικότητα, οι μόνιμοι υπάλληλοι είναι 636.000. Και αν αυτοί είναι πολλοί, γι' αυτό φταίει το κόμμα του κυρίου Λοβέρδου. Και είναι η Δημοκρατία ανάλογα που τους διόρισαν ενώ δεν τους χρειαζόμασταν. Τώρα, τι φταίνει χιλιάδες οικογένειες που θα μείνουν χωρίς εργασία και θα βυθιστούν στην ανέχεια και την απελπισία? Χρήματα δεν θα υπάρχουν για τον ελληνικό λαό όσο θα διοικούν κυβερνήσεις οι οποίες θα εξυπηρετούν τους δανειστές κατά προτεραιότητα. Όπως το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου που ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2011. Κυβερνήσεις όπως οι προηγούμενοι, υπό τον κύριο Παπαδήμο, τον Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, αυτοί το δημιούργησαν. Όσο θα υπάρχουν κυβερνήσεις που χαρίζουν ρήτρες στους Γερμανούς ύψους 1 δις από τα υποβρύχια και 2 δις από τη Siemens. Χαρίστηκαν ρήτρες στους Γερμανούς. Όσο θα υπάρχουν κυβερνήσεις που από τη μια κοροϊδεύουν το λαό μας με την απάτη του PSI και από την άλλη υποθηκεύουν την εθνική μας κυριαρχία υπογράφοντας συμβάσεις με το αγγλικό δίκαιο, βάζοντας θηλιά στο λαιμό των Ελλήνων. Όσο θα υπάρχουν κυβερνήσεις που αλλίωσαν τελικά και κατέστρεψαν τους Έλληνες. Έλληνες και Ελληνίδες, βρισκόμαστε μπροστά, ανάμεσα μάλλον, σε συμπληγάδες πέτρες. Από τη μια μεριά είναι το μνημόνιο με όλα τα δεινά που έχει συσσωρεύσει στην ελληνική κοινωνία και από την άλλη η πιθανή επιστροφή μας στο εθνικό νόμισμα, η οποία δεν θα είναι μια εύκολη μετάβαση και θα υπάρχουν δυσκολίες για ένα διάστημα, όμως μετά από αυτό η συνολική πορεία της χώρας θα είναι ανωδική. Σήμερα αυτό που απαιτείται είναι μια νόμιμη επανάσταση, όχι απλές εκλογές. Η πνευματική και η οικονομική βαρβαρότητα μπαίνει στα σπίτια μας και διαλύει τις ζωές μας. Αυτοί που μας έκλεψαν τα όνειρα και το χαμόγελο ζητούν πάλι την ψήφο μας. Όμως η ψήφος μας πρέπει να είναι ψήφος συνείδησης. Ας μην τους επιτρέψουμε τόσο τη δική μας αξιοπρέπεια να ποδοπατήσουν, όσο και την εθνική μας κυριαρχία να διαπραγματευτούν. Ας σκεφτούμε τίνον απόγονοι είμαστε και ας εναντιωθούμε με ψηλά το κεφάλι στην πολιτισμική μας αλωτρίωση και το νέο γρεκυλισμό. Ας ενισχύσουμε την κοινωνία και ας διαδώσουμε το μήνυμά της στόμα με στόμα σε όλες τις άκρες της πατρίδας μας. Λαέ της Ελλάδος, ορθόδοξε ελληνικέ λαέ, στάσου όρθιο στην ψυχή και στο φρόνημα. Σκέψου κάτι απλό. Δεν μπορείς να πετύχεις κάτι καλύτερο με τα ίδια υλικά. Το λέει η λογική μας, το είπε ο Αϊνστάιν. Με τα υπάρχοντα υλικά της Βουλής, δεν μπορείς να πετύχεις παρά το ανακάτεμα της ακαθαρσίας και της σύγχυσης. Όλες οι τάξεις των Ελλήνων έχουν εκπροσώπους στη Βουλή, εκτός από εμάς που γεμίζουμε τις Ορθόδοξες Εκκλησίες. Γι' αυτό η πατρίδα μας έφτασε αυτό το κατάντημα. Είναι η ώρα να ψηφίσεις σάρκα από τη σάρκα σου. Είναι η ώρα να ψηφίσεις κοινωνία για να έχουμε κοινωνία προσώπων. Με όπλο τη ρωμιοσύνη των 6.000 χρόνων μας, ας αγωνιστούμε για την κατάρρευση του ανίκανου και διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος. Ας αγωνιστούμε, κυρίες και κύριοι, για να πάρουμε πίσω την πατρίδα μας.
Σας ευχαριστώ για τη σημερινή σας παρουσία. Το μήνυμα αυτό θέλω μέσω της τηλεόρασης να φτάσει σε όλες τις άκρες της πατρίδας μας, σε όλες τις χατιές που μένουν πραγματικοί Έλληνες και Ελληνίδες. Και να κάνουμε τον κοινό αγώνα. Είμαστε στρατευμένοι στον καλόν αγώνα. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να τα παρατήσουμε τώρα. Θα αγωνιστούμε με όλες τις δυνάμεις μας, όπως είπα πριν, για να ξαναπάρουμε πίσω την πατρίδα μας από το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα που την έχει καταστρέψει. Σας ευχαριστώ.